πήγε με τον τόπο με την Κουπαϊδή. Εκεί έμαθε πολλά πράγματα για τον αρχαίο πολιτισμό της Κορυφής, δηλαδή της περιοχής των Μυκηνών, των Μηνίων. Έμαθε για το μεγάλο τεράστιο έργο που ήταν πρωτοφανές για εκείνη την εποχή, όπου έπαιρνε τα νερά και των δύο ποταμών και τα έβγαζε στην Ηλίκη, κάνοντας μια φοβερή διόρυγα, ήταν 20 χιλιόμετρα και έμπαιρνε αυτή η διόρυγα, πλωτή που εξασφάλιζε την αποστράγγιση της Κοπαϊδής και βέβαια εξασφάλιζε νερό για άρδευση ορισμένων περιοχών της περιοχής. Αργότερα, το έργο αυτό καταστράφηκε, αδράνησε. Το τι ακριβώς έγινε κανείς δεν ξέρει. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι έλειψε ο οργανωτής, ο διαχειριστής του όλου έργου. Μετά την πτώση των Μυκηνών που έγινε το 1300, που φαίνεται περίπου κάτι τέτοιο. Τότε βούλωσαν οι Κοπαϊδες, οι καταβότες και οι Έλληνες της κλασικής πια περίοδου λέγανε ότι έγινε σεισμός ή ότι οι Χιδαίοι που ήταν εχθρικοί προς τους Ορβοέλληνους φωνάξανε τον Ερακλή και έφραξε τις καταβότες κτλ. Αλλά την άποψή μου είναι ότι έλειψε τότε ο διαχειριστής του όλου έργου. Και το λέω αυτό γιατί μετά όταν πήραμε την Ελλάδα πλήρη την Κοπαϊδα και έγινε ο οργανισμός Κοπαϊδας, στον οποίο είχα την τιμή να εργαστώ σαν νεαρός, μάθαμε το τι κάνανε οι Εγγλέζοι, προσπαθούσαμε να μάθουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που κάνανε οι Εγγλέζοι και στο τέλος διαπιστώσαμε ότι είχε γίνει ένα έργο πρωτοποριακό που εξακολουθεί να είναι και τώρα πρωτοποριακό. Δεν ήταν μόνο που οι Εγγλέζοι αυτοί καταφέρανε και εκμεταλλευτήκαν τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά και να εφαρμόσουν την άρδευση, δηλαδή βάζοντας φράγματα στα κανάλια και στις διόλυες και να αποκτήσουν με υπάρδευση τα τέτοια, αλλά και δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το είχαν συνειδητοποιήσει. Η Κοποίδα καλλιεργείται 100 και πλέον χρόνια. Πέφτουν εκεί οι πάσματα και όλα τα πια. Η Λύκη που δέχεται τις εκροές του Κοπαϊδικού περίου είναι πεντακάθαρη. Και αυτό γίνεται στον τρόπο άρδευσης που εφαρμόζουν, της υπάρδευσης. Δηλαδή, δεν φεύγουν, δεν κινείται εδαφικό διάλειμμα προς τις Γεώργιες, αλλά από τις Γεώργιες προς το έδαφος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να φύγουν πλεονάσματα χημικά προς τις Γεώργιες. Και θυμάμαι που κάναμε, εμένα μου είχε εντυπωσιάσει από τότε που ήμουν στο 56-57, που ήμουν στην Κοπαϊδα και κάναμε και αναλύσεις, βλέπαμε το νερό πεντακάθαρο. Ενώ βάζαμε λιπάσματα καβώς. Και στο τέλος βάζαμε, τώρα τελευταία που κάναμε τα πειράματα, βάζαμε τα λιπάσματα, έβλεπες νητρικά, τα οποία σε βαθμία χανόντουσαν. Το απορροφούσαν τα φυτά και δεν μπορούσαν να βγούνε, γιατί πάντα η στάθμη του νερού στις στάφους ήταν ψυχή και δεν επέτρεπε εκροή νερού προς τη στάφη.